Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, διότι έρχεται τις επόμενες μέρες, κύριε Ζέρβα, μία ρύθμιση της κυβέρνησης που αφορά τους Δήμους και το θέμα είναι κατά πόσον επιλύει τελικά το πρόβλημα που είχε δημιουργήσει το θέμα της απλής αναλογικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και παραδείγματα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Όλο το μυαλό, βλέποντας τα προβλήματα του Κλεισθένη, έρχονται στη Θεσσαλονίκη και στον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ίσως γιατί είναι μια κραυγαλαία περίπτωση που ένας δήμαρχος, ναι, όπως εγώ προσθέτει, με ένα ποσοστό 67%. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με το 1/7 περίπου των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχω έτσι, την απόλυτη πλειοψηφία με το προηγούμενο σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, μια λειτουργική ομάδα, ένα λειτουργικό αριθμό δημοτικών συμβούλων στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να φέρουμε σε πέρα τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε τα επόμενα 4 χρόνια. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ναι, οι αλλαγές αυτές προτείνονται από την κυβέρνηση και νομίζω θα ψηφιστούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε κάποιο βαθμό θεραπεύουν, όσο μπορούν να θεραπεύσουν βέβαια, γιατί ξέρετε είναι αντισυνταγματικό να κάνεις αλλαγές στην εκπροσώπηση. Είχαμε κάνει σαν παράταξη και εγώ προσωπικά στον κύριο Θοδωρικάκο, στον Υπουργό, ένα αναλυτικό υπόμνημα. Αρκετές από αυτές τις προτάσεις μας εισακούστηκαν, όσον αφορά δηλαδή το θέμα των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις οποίες με βάση την προτινόμενη αλλαγή θα έχει την πλειοψηφία η παράταξη του Δημάρχου, όπως επίσης και για μεταβίβαση κάποιων αρμοδιοτήτων στις δύο αυτές επιτροπές. Αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε, πάντα το πρόβλημα θα παραμένει από τη στιγμή που, όπως στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οι παρατάξεις οι οποίες εξέλεξαν αντιπροσώπους, εκπροσώπους, δηλαδή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι 16. Mm-hmm. Οπότε για να υπάρξει η πλειοψηφία του 50-50% δεν αρκούν 2, δεν αρκούν 3, χρειάζονται και περισσότερες παρατάξεις για να μπορούμε να έχουμε αυτή την απόλυτη πλειοψηφία. Να πούμε λίγο, κύριε Ζέρβα, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει και πάρα πολύ καλά ακόμη, ότι θα μπορεί πλέον με αυτή τη ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών ο εκάστοτε δήμαρχος της πόλης να έχει την απόλυτη πλειοψηφία σε νευραλγικές δημοτικές επιτροπές, έτσι όπως στην Επιτροπή Οικονομικών ή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτές που σας είπα, όπως και σε πολλά νομικά πρόσωπα. Ας πούμε, mm-hmm, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Έχει το TV100 και το FM100, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ στην διαχείριση της διοίκησης από τον εκάστοτε δήμαρχο. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει το πρόβλημα. Είναι περίπου 230 δήμοι στους 330 είναι περιφέρειες. Γιατί οι ρυθμίσεις, ξέρετε, αυτές αφορούν και τις περιφέρειες. Mm-hmm. Αφορούν και πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής, ναι, αυτοδιοίκησης. Άρα σας λύνει λίγο κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα, ένα βασικό κομμάτι του προβλήματος, αλλά δεν εξαλείφει όλο το πρόβλημα, όλη αυτή τη δυσαρμονία, γιατί δεν μπορεί να πατήσει πάνω στον εκλογικό νόμο σε αυτή τη φάση. Αυτό δεν είναι? Ακριβώς είναι ότι όλες οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν δεν μπορούσαν να γίνουν προφανώς. Θα γίνουν, υποθέτω, σε ένα καινούριο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης το οποίο θα προτείνει η κυβέρνηση μέσα σε αυτή την τετραετία, ούτως ώστε οι εκλογές του 2023 να έχουν ένα πολύ πιο σωστό πλαίσιο. Εγώ έχω μιλήσει ότι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη πρέπει να έχουν μητροπολιτική διοίκηση. Mm-hmm. Είναι πολλά τα θέματα που θα συζητήσουμε, αλλά το θέμα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου, ξέρετε, που αναλαμβάνουμε, να μπορούμε να διοικήσουμε, να ξέρουμε πώς θα κάνουμε τη δουλειά για τους δημότες μας. Με πετυχαίνει τώρα μπροστά στον υπολογιστή, όπου κάνω και κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις που θα απευθύνω στον Υπουργό μέσα στο Σαββατοκύριακο, για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερες τις αλλαγές. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε σοβαρό πρόβλημα στους παιδικούς σταθμούς, ξέρετε. Είναι πολλά τα θέματα στους Δήμους. Τι εννοείτε στους παιδικούς σταθμούς? Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, σε αστικά κέντρα, όπως στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, οι παιδικοί σταθμοί έτσι όπως είναι θα πρέπει να κλείσουν σε ένα-ενάμιση χρόνο. Άρα δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην νομοθεσία, θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι που το είδε ο Υπουργός και το λαμβάνει υπόψη. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία οι Δήμοι καλούνται να διαχειριστούν, έχοντας πολλές δυσκολίες στο νομικό πλαίσιο που υπάρχει γύρω από τη λειτουργία τους. Ωραία. Κύριε Ζέρβα, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε και πάλι, αν είναι αφού περάσει και η ρύθμιση, να μας πείτε πώς θα είναι το τοπίο την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαι στη διάθεσή σας. Ελπίζω να βοηθήσουμε όλοι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζέρβα. Καλώς απόγευμα.